Λοιπόν, εννοείται. Επειδή ήμασταν στο Σταρ, θα παραμείνουμε σε έναν Σταρ που έκανε, παιδιά, μία καταπληκτική φωτογράφηση. Mm-hmm. Και εμείς ήμασταν στα παρασκήνια, έκανε φωτογράφηση για το περιοδικό Hello και δεν είναι άλλος από το Θάνο Πετρέλη που φωτογραφήθηκε με τη γυναίκα του και τις δύο του... Με τις γυναίκες της ζωής του. Ναι, με τις γυναίκες της ζωής του. Και είπε για, προσωπικά, για τα προσωπικά του σχέδια, για τα επαγγελματικά του. Τα τι θα γίνει το 2010 και τι θέλει, ποια είναι τα όνειρά του. Τον πάθουμε αμέσως τώρα. Ένα, υπάρχω και ζω για σένα. Δύο, για μας δεν υπάρχει αντίο. Τρία, μαζί γράφουμε ιστορία στην αγάπη. Χρόνια πολλά και σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Είναι οικογενειακά, είσαι εδώ πέρα σήμερα με τη σύζυγο και τα παιδάκια, τα δύο πανέμορφα κοριτσάκια που έχεις, για να κάνετε μια φωτογράφηση. Γυναίκες μου σήμερα. Να κάνουμε μια φωτογράφηση για εβδομαδιαίο περιοδικό. Είναι η πρώτη φορά που είμαστε και οι τέσσερις μαζί. Μικρούλα, είναι πολύ μικρούλα ακόμα. Ε. Ναι, είναι σε λίγες μέρες θα γίνει ενός έτους. Γενέθλια. Ναι. Να τη χαίρεσαι. 5 Ιανουαρίου. Να είσαι καλά. Έχουμε έρθει έτσι σε πολύ έτσι. Περιβάλλον που είναι για τα παιδιά ό,τι πρέπει. Οπότε ήδη χαίρονται οι δικές μου. Νομίζω ότι θα ταιριάξει, ξέρεις, και με το κλίμα των Χριστουγέννων, πρωτοχρονιά, που είναι καλό όλοι μας να βρίσκουμε την ευκαιρία να γινόμαστε παιδιά, να είμαστε έτσι και με τον κόσμο πιο ανοιχτοί, πιο ανάλαφροι γενικά στις επαφές μας. Και σίγουρα είναι, είμαστε νομίζω στο καλύτερο, με το καλύτερο φόντο. Κάντσουμε σε ένα κόσμο αβέβαιο και αστάθη. Για τρία πράγματα δεν πρέπει πλέον να αμφιβάλλεις. Από τη στιγμή που μπαίνουν και παιδιά στην οικογένεια, γιατί μπορεί να ήμουν παντρεμένος, αλλά από τη στιγμή που μπαίνουν τα παιδιά, σίγουρα έχεις ένα λόγο ακόμα παραπάνω για να περιμένεις και εσύ τα Χριστούγεννα, σαν γονιός, μιας και είναι η περίοδος που τα παιδιά θέλουν να βγουν ακόμα περισσότερο έξω, να πάνε σε ένα άλλο ένα πάρκ, να πάνε σε ένα παιδότοπο να παίξουν με φίλους, να βγούμε για ψώνια μαζί με τα παιδιά. Σίγουρα είναι μια περίοδος που μας κάνει αυτό που σου είπα και πριν, όλους παιδιά, και μας δίνει την ευκαιρία να χαιρόμαστε και εμείς το ίδιο με τα μικρά παιδιά. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν ξέρεις, τους μιλάς για τον Άγιο Βασίλη, αν τα δώρα, ξέρεις, είναι κάτι σημαντικό για σας, λόγω του ότι ξέρεις, έχεις μικρά παιδιά, τώρα έχεις στολίσει το ξυνιάτικο δέντρο. Ναι, όλα αυτά έχουν γίνει. Και ξέρεις, αποτελεί και η ιεροτελεστία πια το να φτιάξει το δέντρο που ήταν και οι μικρές εκεί. Η μεγάλη καταλαβαίνει λίγο περισσότερο, μιας και είναι πάνω από 3 χρονών. Οπότε, ξέρεις, εκεί μπορούμε να φτιάξουμε και την ιστορία. Της λέμε για τον Άγιο Βασίλη, τι δώρο θέλει να του πούμε να τις φέρει. Τι δώρο πήρατε στα κορίτσια. Πάρει ήδη, φαντάζομαι. Όχι, δεν έχουμε πάρει ήδη. Είναι οι μέρες τώρα που θα πούμε και για ψώνια. Η αγάπη ζητάει διάφορα πράγματα. Θέλω αυτό. Της λέω, Άι Βασιλής, επειδή έχει να πάει σε όλα τα παιδάκια, πρέπει να πάρει ένα δώρο σε σένα, ένα στη Σίλια, ένα σε άλλα παιδάκια, στους φίλους της λέω εγώ και συγκεκριμένα ξέρεις ονόματα. Γιατί καλώς ή κακώς δεν πρέπει να κακομαθαίνουμε τα παιδιά. Ακόμα και όταν υπάρχει ότι μπορείς να του πάρεις και πάνω από ένα δώρο, νομίζω ότι πρέπει από μικρά ξέρεις τα παιδιά να είναι ικανοποιημένα με αυτό που πρέπει. Εδώ υπάρχει κρίση. Οι γιορτές οι δικές μας είναι η πιο σίγουρη περίοδος που βρισκόμαστε στη δουλειά. Ενώ ο κόσμος συνήθως εκείνες τις μέρες σταματάει τη δουλειά και βγαίνει και διασκεδάζει με την οικογένειά του, με τους φίλους του, είναι μέρες που εμείς είμαστε αυτοί που διασκεδάζουν τον κόσμο. Σίγουρα δεν παραπονιόμαστε, γιατί μπορεί να μην είμαστε κοντά στην οικογένειά μας εκείνη τη μέρα. Αλλά σίγουρα είναι έτσι εξίσου όμορφο το να ξέρεις ότι ο κόσμος έρχεται να διασκεδάσει μαζί σου. Και μας δίνει χαρά όταν ο κόσμος περνάει καλά, ειδικά αυτές τις μέρες, τις γιορτινές. Βλέπω ότι ασχολείσαι πάρα πολύ με τις κορούλες σου. Βλέπω ότι ασχολείσαι πολύ με την οικογένεια. Σ' αρέσει πολύ η οικογένεια. Κοίτα να δεις, ήταν κάτι που πριν ακόμα έρθει η οικογένεια, από πολύ μικρός γενικά μου άρεσε και σαν θεσμός η οικογένεια, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ για τα παιδιά. Οπότε νομίζω ότι αυτό που ζω τώρα είναι, ξέρεις, ό,τι καλύτερο. Πόσο μάλλον τώρα που είναι ακόμα μικρά τα παιδιά, ξέρεις, και υπάρχει όλο αυτό μαζί τους που προσπαθούν να μάθουν κάποια πράγματα. Το να είσαι αυτός που θα τους τα δείξει και τους πλάθεις γενικά και σαν χαρακτήρες είναι σίγουρα ευθύνη από τη μία, σαν γονιός, αλλά είναι νομίζω το μορφότερο πράγμα που μπορεί να ζήσει κάποιος. Καλώς ή κακώς, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εμείς
για δημόσια χρήση, να το πω και έτσι σε εισαγωγικά, ότι είναι λίγο τα πράγματα και η ζωή μας, εκτός από τα επαγγελματικά και προσωπική ζωή, καλώς ή κακώς εκτίθεται. Νομίζω ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με αυτή τη συμπεριφορά. Αλλά σίγουρα μετά είναι στο χέρι μας να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι, να τους πούμε πώς είναι τα πράγματα, για να μην, ξέρεις, έρθουν στο μέλλον πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι ευχάριστα. Αυτό που θυμάμαι όλα αυτά τα χρόνια, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, ήταν που πάντα μαζευόμασταν όχι μόνο η οικογένειά μου, ενώ ο πατέρας μου, η μητέρα μου, οι αδερφές μου, αλλά συνήθως μαζευόμασταν όλοι οι συγγενείς που μπορεί να είναι θείοι, ξαδέρφια, αδέρφια, ανήψια, και αλλάζαμε πάντα το χρόνο σε κάποιο το σπίτι. Δηλαδή κάποια χρονιά ερχόταν όλοι στο δικό μας το σπίτι, η επόμενη πηγαίναμε στο σπίτι του θείου μου, την επόμενη πηγαίναμε κάπου αλλού, αλλά πάντα ήταν, δηλαδή είναι η πιο χαρακτηριστική μέρα, η μέρα της Πρωτοχρονιάς, η αλλαγή του χρόνου, που όλη η οικογένεια είναι μαζεμένη, και νομίζω ότι αυτό, αν μη τι άλλο, ξέρεις, είναι σημαντικό, και νομίζω ότι ο Έλληνας γενικά το θεσμό της οικογένειας τον έχει πολύ ψηλά και πρέπει να τον κρατήσουμε και τα επόμενα χρόνια. Θα τους δείτε τέλος πάντων τους ανθρώπους. Ναι, σίγουρα, παρόλο που δουλεύουμε, γιατί είπες εσύ ότι, και καλά είπες, ότι στο μαγαζί πρέπει να πάμε εμείς και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Αλλά συνήθως, επειδή τα μαγαζιά τα ξεκινάμε μετά τις 12 ούτως ή άλλως, γιατί και ο κόσμος βγαίνει μετά τις 12, έχουμε την ευκαιρία, αλλάζουμε τον χρόνο με τους δικούς μας. Έτσι και φέτος θα είμαι με τους δικούς μου. Θα αλλάξουμε τον χρόνο και μετά θα πάμε στη δουλειά μας να διασκεδάσουμε όλο τον κόσμο. Αχ, καταπληκτικός ο Θάνος Πετρέλης, κούκλες η κόρη του και η γυναίκα του, ναι. Αλλά πριν μας πεις και περισσότερα Δήμητρα, ναι, ναι, ναι. Να καλησπερίσουμε τον Στέλιο τον Νιάκαρη, πανέμορφος κούκλος καλώς που θα είναι μαζί μας για την υπόλοιπη εκπομπή. Καλώς ήρθατε. Καλή χειροκροτήτα τον άνθρωπο. Να μάθουμε πράγματα από το... Στέλιο, μιας παρακαλώ. Και σε βρήκαμε τώρα... Έχουμε να σε ανακρίνουμε λιγουλάκι. Ολιγοντή. Αλλά τώρα. Όχι τώρα. Έτσι. Ηρέμησε, μετά θα σε ανακρίνουμε σένα. Δήμητρα, να πω ότι έδωσε καταπληκτική οικογένεια, επειδή τον ξέρω κιόλας το Θάνο. Είχε δηλώσει η γυναίκα του κιόλας στο περιοδικό στο Hello, που είχε δώσει συνέντευξη και ο Θάνος ο Πετρέλης στην Χριστίνα την Κόμπου. Ότι ο Θάνος είπε η γυναίκα του ότι είναι και εκδηλωτικός και όταν είναι στην πίστα πάνω και την δει κάτω να μιλάει με κάποιον άντρα. Της βάζει και λίγο έτσι. Ναι. Της κρατάει λίγο τα ενία. Οπότε είναι και ζηλιάρης, ναι. Καλό είναι αυτό. Είναι και ζηλιάρης. Να χαίρεται την οικογένειά του, έχει υπέροχη γυναίκα, υπέροχα κοριτσάκια. Και να του πάνε όλα καλά και στα επαγγελματικά του. Είναι πολύ ζήλια, ναι. Έχεις δίκιο, Λάβρο. Εκείνη δεν τον ζηλεύει που είναι πάνω στην πίστα. Γιατί βρήκα. Ναι, καλά, εγώ θα έλεγα παθυστερία. Επειδή είχα μίληση για γιορτέ, πρέπει να σου πω τα Χριστούγεννα ήταν μαζί του. Σύζυγο όλα τα παιδιά, δεν τα είχα κρατήσει τα παιδιά. Ήταν μαζί το εξήγημα το βράδυ. Έτσι. Τα παιδιά είναι και μικρά. Είναι τρία και ενό τα παιδιά, εν τω μεταξύ, μία κόρη είναι φτιστή μαμά, η άλλη κόρη φτιστό ο μπα. Έχει απόλυτο δίκιο. Και έλεγε ερωτημένο. Έχουν μοιράσει ένα και ένα. Είναι μία οικογένεια που έχουν όλοι καταπληκτικά μάτια και είναι καταπληκτική οικογένεια. Να στείλουμε τα φιλιά μα στον Θάνο Πετρέλη, στην οικογένειά του, να περάσουν όσο καλύτερα γίνεται. Και μια και καλωσορίσαμε τον Στέλιο τον Νιάκαρη, τον οποίο θα ανακρίνουμε αργότερα γιατί έχει να μα πει πράγματα. Θέλετε να πάμε σε έναν άλλον. Πολύ ωραίο άντρα, σε έναν ζεν πρεμιέ που θα μας εξομολογηθεί έναν έρωτα. Oh, γιατί είναι ζευγάρι με την Τάλια Ματίκα